Πάμε τώρα να σας μιλήσουμε για το κριτικό κρασί. Να σας μιλήσουμε για την έκθεση κριτικού κρασιού Ινωτικά 2022. Θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες. Εγώ παραμένω μόνο στις ημερομηνίες, δηλαδή Σάββατο 19, Κυριακή 20, Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, γιατί αυτές τις τρεις ημέρες θα χτυπά, ας πούμε εντός αγωγικών, η καρδιά του κριτικού κρασιού στο Ηράκλειο, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, γιατί τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, ο σκοπός για άλλη μια φορά κλπ. Δεν είναι μια διοργάνωση που φέτος την βλέπουμε για πρώτη φορά. Γιατί για όλα τα υπόλοιπα θα μας μιλήσει λοιπόν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Ηνωπιών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Μηλιαράκης. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν. Χαίρομαι που σας ακούω. Το Θεό. Είστε καλά? Είμαστε καλά και είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ναι, υπάρχει πάντα η αισιοδοξία, κύριε Μηλιαράκη. Είναι η 14η χρονιά, έτσι, που πάτε σε αυτή τη διοργάνωση. Έτσι, με μια διακοπή κατά την περσινή χρονιά. Επαναδραστηριοποιούμαστε φέτος, η 14η χρονιά λοιπόν έκθεση Ινωτικά στο Ηράκλειο, όπου το κριτικό κρασί κοιτάζει να έρθει σε επικοινωνία και με τους συνόφιλους αλλά και με τους επαγγελματίες του χώρου, δεδομένου ότι προετοιμαζόμαστε για μια καλοκαιρινή περίοδο, ελπίζοντας πιο κανονική από τις δύο προηγούμενες. Να γνωρίσει ο κόσμος τα κρασιά τα οποία αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν, την παραγωγή των Ινωποιείων, και με χαρά φέτος αριθμούμε 36 Ινωποιεία παρόντα στην έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και βέβαια επειδή αναφερθήκατε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα εξαιτίας της πανδημίας, εμείς να πούμε, είναι καλό να το επισημάνουμε, να το ξέρει και ο κόσμος, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις, κύριε Μηλιαράκη, πως θα εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού, έτσι. Λαμβάνονται πολλά μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε υγειονομικά την εκδήλωση. Είναι ο λόγος για τον οποίο κάποια πράγματα γίνονται φέτος που δεν γίνονται άλλες χρονιές, όπως για παράδειγμα ότι η προεγγραφή είναι απαραίτητη, διότι έχουμε ορίσει την Κυριακή ιδίως δύο ζώνες χρονικές, γιατί ο αριθμός των επισκεπτών είναι ορισμένος εντός του εκθεσιακού κέντρου, οπότε πρέπει να μπορούμε να τον υπολογίζουμε και να τον διαχειριζόμαστε. Και επίσης το γεγονός ότι η έκθεση είναι ανοιχτή σε όσους είναι εμβολιασμένοι και όσοι είναι νοσήσαντες. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης το δεύτερο σημαντικό, το οποίο περνάτε ως μήνυμα μέσα από το Wines of Crete, είναι η ρύση. Απολαμβάνουμε το κρασί, αλλά με μέτρο, για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντα με μέτρο. Το κρασί είναι απόλαυση, δεν είναι για κατάχρηση. Και όλοι το απολαμβάνουμε όταν διατηρούμε το μέτρο. Και νομίζω ότι βεβαιότατα όποιος θέλει να πάρει και περισσότερες πληροφορίες βάσει των όσων προαναφέρατε, για να πάμε και στην ουσία, αλλά το διαδικαστικό είναι ένα κομμάτι το οποίο ορίζει μια τέτοια διοργάνωση, είναι ότι μπορεί να βρει και πληροφορίες στο www.winesofcrete.gr, στα social media του Wines of Crete, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο ευκολότερος τρόπος, έτσι. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή και του ωραρίου, όπως είπατε, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, το άλλο Σαββατοκύριακο, έτσι, 19, 20, 21 Φεβρουαρίου. Τα ωράρια 5 με 9 το Σάββατο, 11 με 8 την Κυριακή, 12 με 6 τη Δευτέρα. Αλλά ακριβώς όπως το είπατε, όλες οι πληροφορίες είναι αναλυτικά στο winesofcrete.gr, όπου επίσης θα δούνε και την ανάλυση των παράλληλων εκδηλώσεων, που είναι αρκετές και ενδιαφέρουσες και για φέτος. Εκδηλώσεις παράλληλες, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους απελουργούς, όσο και στους επαγγελματίες της εστίασης. Και επειδή φέτος ουσιαστικά κλείνουμε 15 χρόνια σαν Wines of Crete, πατάμε λίγο, αν θέλετε, πάνω σε αυτόν τον άξονα, και έχουμε κάποιες ιδιαίτερες γευσηγνωσίες, οι οποίες θα μας πάνε πίσω στο 2006-2007 μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους συνόφιλους. Πώς κάνουμε γευσηγνωσία? Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Ναι, και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κρασιά από τις τότε χρονιές μέχρι και σήμερα, από το 7 μέχρι το σήμερα
για κάθε χρονιά θα υπάρχει κάποιο κρασί, είτε με τη λογική του να δούμε τις χρονιές, είτε με τη λογική του να δούμε μια συγκεκριμένη ποικιλία. Και θα κλείσουμε τη Δευτέρα, όπως συνήθως τη Δευτέρα το βράδυ κάνουμε ένα σεμινάριο με ένα κεντρικό θέμα που μας απασχολεί, το οποίο φέτος θα είναι ο οινοτουρισμός. Θα δώσουμε βαρύτητα σε αυτό, θα αναπτύξουμε λίγο την αξία του οινοτουρισμού και δεν σας κρύβω ότι είναι και ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε λίγο την εμπλοκή και όλων των φορέων, διότι ο οινοτουρισμός είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για όλη την Κρήτη και πρέπει να εμπλακούν όλοι οι φορείς για να μπορέσει να πάει μπροστά όπως πρέπει και όσο πρέπει. Πώς το προτείνετε εσείς και πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή εινοτουρισμός και πώς εσείς ως δίκτυο θέλετε, επιδιώκετε να πάει μπροστά, κύριε Μηλιαράκη? Κοιτάξτε, ο εινοτουρισμός είναι μια δραστηριότητα, να την πω έτσι, η οποία είναι σε πλήρη ανάπτυξη τα τελευταία 10 χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. Ναι. Τα έσοδα από τον εινοτουρισμό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά και όχι μόνο σε επίπεδο εινοποιείων, αλλά γενικότερα στην τοπική οικονομία, διότι κινείται ένα πλέγμα από δραστηριότητες γύρω από αυτή την ιδέα. Για να πετύχεις κάτι τέτοιο, οπωσδήποτε πρέπει να έχεις μια υποδομή σε επίπεδο εινοποιείων, αλλά πρέπει να έχεις και μια αναγνωρισιμότητα σε επίπεδο προϊόντος, σε επίπεδο κριτικού κρασιού στην προκειμένη περίπτωση. Όλα αυτά τα χρόνια ο στόχος μας ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή να αναπτύξουμε την αναγνωρισιμότητα του κριτικού κρασιού τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, να αναπτύξουμε την υποδομή στα εινοποιεία μας για να μπορούμε να δεχτούμε κόσμο, και τώρα έχει έρθει η ώρα να αρχίζουμε να χτίζουμε όλο αυτό το πλέγμα μαζί με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ούτως ώστε, ξέρετε, τελικά να καταφέρουμε και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ενδοχώρα και η οικονομία της ενδοχώρας να παραμείνει ενεργή, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοίγματα τα οποία μπορείς να βρεις μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Έτσι. Άρα λέτε ότι η υφιστάμενη κατάσταση του εινοτουρισμού αυτή την ώρα στη χώρα αλλά και διεθνώς, ότι έχει πολλά βήματα ακόμα να κάνει μπροστά, γιατί πραγματικά διευρύνεται το τοπίο σε καθημερινή βάση. Αυτό ακριβώς, να καταλάβω. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να επιτύχει κάτι τέτοιο. Από τη δική σας την πλευρά, δεν χρειάζεται από την άλλη και η πλευρά της πολιτείας, η βοήθεια της πολιτείας στο μέτρο που της αναλογεί, έτσι ώστε να μπορέσετε να στηριχτείτε και ως εινοποιοί, αλλά για να παραμείνει, γιατί είπατε μια χρυσή κουβέντα, να παραμείνει ο κόσμος στη γη του, ο παραγωγός στη γη του, ο αμπελοκαλλιεργητής? Έτσι είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, και η περιφέρεια έχει ρόλο σε αυτό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, εννοώ σε επίπεδο δήμων, έχουν ρόλο σε αυτό. Και σε εθνικό επίπεδο, όπου παράλληλα κάνουμε την ίδια, δραστηριοποιούμαστε με τον ίδιο τρόπο και σε εθνικό επίπεδο, μέσα από την εθνική ομάδα του εινοτουρισμού, γίνονται πράγματα και σε αυτό το επίπεδο. Ίσως δεν είναι της ώρας, αν θέλετε, να τα αναπτύξουμε, αλλά ο σκοπός είναι και η Ελλάδα γενικότερα να οριστεί ως ένας εινοτουριστικός προορισμός υψηλού επίπεδου. Εμείς εδώ σαν Wines of Crete χτίζουμε το περιφερειακό κομμάτι, αν θέλετε. Πρέπει να υιοθετηθεί αυτή η ιδέα του εινοτουρισμού και, αν θέλετε, και από την τουριστική στρατηγική και της περιφέρειας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θα έχουμε παρόντες ανθρώπους και από την περιφέρεια και από τους δήμους που εμπλέκονται στο αμπελοεινικό κομμάτι, οι οποίοι θα εκφράσουν και αυτή τη θέση τους πάνω στο θέμα του εινοτουρισμού. Θα έχουμε επίσης καταγραφή εμπειριών από εινοτουριστικά γραφεία τα οποία έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται και στην Κρήτη. Και θα έχουμε και μια καταγραφή πιο, αν θέλετε, ακαδημαϊκή σε σχέση με το τι γίνεται παγκοσμίως και το τι πρέπει να προσέξουμε στην Κρήτη για να πάμε καλύτερα μπροστά. Με μεγάλη λοιπόν προσοχή ο καθένας που ενδιαφέρεται, γιατί φαντάζομαι ότι, έτσι όπως το είπατε και στην αρχή, είναι μια έκθεση η οποία απευθύνεται και σε συγκεκριμένο κόσμο, σε εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται με όλη αυτή την αλυσίδα παραγωγή, εμπορία, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ακριτικό ίνο. Πάντα με προσοχή και πάντα με το μήνυμα, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, ότι το κρασί είναι για να το γευόμαστε και όχι για να μας πίνει, έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. Έχουμε ένα κεντρικό άξονα που λέγεται κριτικό εμφιαλωμένο κρασί. Αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε.
Και γύρω από αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε όλες τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αποφέρουν όφελος σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Άρα το κριτικό κρασί είναι, αν θέλετε, το βασικό στοιχείο του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μιλιαράκη, για αυτή την συνομιλία. Μια διοργάνωση με αποκλειστικό χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο της Κρήτη TV. Να είστε γερός, δυνατός. Χάρηκα που σας ξανάκουσα. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ, να είστε καλά, ευχαριστούμε για τον χρόνο. Σας περιμένουμε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, για χαρά.